522 τον ψαλμό ΚΔ. Ψαλμός 24 ΚΔ ψαλμός, 24 ψαλμός στη σελίδα 522. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και κατοικούνται σε αυτή. Διότι αυτός ο Κύριος εθεμελίωσε αυτήν επί των θαλασσών και στερέωσε αυτήν επί των ποταμών. Τι θέλει αναβεί στο όρος του Κυρίου και τι θέλει σταθεί εν το τόπο του το Αγίου αυτού, ο αθώος τα σχήρας και ο καθαρός την καρδίαν, ως της δεν έδωκεν εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν όμωσεν μεταδολιότητος. Ούτως θέλει λάβει ευλογίαν παρά Κυρίου και δικαιοσύνην παρά του Θεού της σωτηρίας αυτού. Αυτή είναι η γενναία των εξητούντων αυτών, των ζητούντων το πρόσωπό σου, Θεέ του Ιακώβου. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει έλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τι είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος ο δυνατός εν πολέμο. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι και θέλει έλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τι είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Αμήν. Ο θεόπνευστος αψευδής προφητικός λόγος, τον οποίο κάνουμε πάρα πολύ καλά να προσέχουμε, καθώς οι άνθρωποι είναι μέσα στο σκοτάδι και ο λόγος του Θεού είναι σαν λίχνος σφέγγων σε σκοτεινό τόπο, για να μπορεί ο άνθρωπος να περπατάει προ πολλών χρόνων, τουλάχιστον 3.000 χρόνων από τώρα, αλλά και πολύ νωρίτερα, ο Κύριος μας μέσα στο λόγο του, ο παντοδύναμος Θεός, είχε προφητεύσει την Ανάσταση του Μεσσία, που θα ήταν άνθρωπος, Χριστός Ιησούς, και τον οποίον ο Θεός θα ανέστηνε, αφού προηγουμένως αυτός πέθαινε για τις αμαρτίες μας, και έτσι ο Θεός θα τον ανέστηνε για τη δικαίωσή μας. Τον αποκαλεί βασιλιά της δόξης και αναρωτιέται ο ψαλμωδός δια Πνεύματος Αγίου, λέγοντας «Άρατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι». Βλέπει λοιπόν ο ψαλμωδός δια Πνεύματος Αγίου τις θύρες, τις αιώνιες που κάποια στιγμή θα σηκωθούν για να εισέλθει στην ουράνια βασιλεία ο βασιλεύς της δόξης και αναρωτιέται ποιος είναι ο βασιλιάς της δόξης, ο οποίος αφού θα σηκωθούν επίλε και θα ανοίξουν οι θύρε αιώνιε για να εισέλθουν εντός, ποιος είναι ο βασιλιάς της δόξης, και απάντησε πάλι δια Πνεύματος Αγίου, ο Κύριος, κάποιος που θα ονομαστεί Κύριος. Μέχρι τότε Κύριος ήταν μόνο ο Θεός, ο Ιεχωβά. Μόνο αυτός απεκαλείται από τα στόματα των ανθρώπων, αλλά και δια Πνεύματος Αγίου, Κύριος. Τώρα όμως αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι κάποιος άλλος Κύριος θα βρεθεί στην οικουμένη, χάριν του οποίου θα ανοίξουν επίλε και εθύρε οι αιώνιε για να εισέλθει. Και αυτός ο Κύριος θα είναι κρατεός, δυνατός και δυνατός εν πολέμο. Πάλι δεν κατάλαβαν. Περισσότερο πρέπει να εξηγήσει το Πνεύμα το Άγιο, λέγοντας και πάλι σηκώσατε άρατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι γιατί θα εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Ποιος είναι αυτός που θα είναι βασιλιάς της δόξης του Θεού, βασιλιάς βασιλιάδων? Και η απάντηση πάλι είναι ο Κύριος, και μάλιστα ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Προφητεύει λοιπόν ο Λόγος του Θεού για κάποιον που θα πάρει το υπερπάνω όνομα, θα υψωθεί υπεράνω όλων των δυνάμεων, επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα προφητεύει ο Λόγος του Θεού, θα ομολογήσει αυτόν Κύριον, και ήδη το Πνεύμα το Άγιο τον ομολογεί ο Κύριος, και μάλιστα ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Μπροστά σε αυτή την αποκάλυψη της Ανάστασης, τώρα που για μας είναι γνωστό,
Τότε ήταν προφητευμένο, τώρα είναι αποκεκαλυμμένο. Τότε ήταν προσδοκόμενο, τώρα είναι, έχει ήδη εκτελεστεί. Η αρχή όμως των πραγμάτων είναι δια Πνεύματος Αγίου μια άλλη φοβερή αποκάλυψη με συνέχεια. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Δηλαδή τα πάντα εφτιάχθησαν από τον Χριστό, δια τον Χριστό, δια του Χριστού και για τον Χριστό. Τα πάντα. Του Κυρίου λοιπόν είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Του Κυρίου που θα αναστηθεί. Του Κυρίου που θα εισέλθει σαν βασιλιάς της δόξης. Όταν θα ανοίξουν οι πύλες και οι αιώνιες θύρες. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Αλλά του Κυρίου είναι και οι οικουμένοι όλοι και οι κάτοικοι σε αυτήν. Όλοι οι άνθρωποι. Είναι μόνο ο Λόγος του Θεού μπορούσε να αποκαλύψει αυτή την φοβερή και να μας χαρίσει αυτή τη φοβερή γνώση ότι η γη αυτή φτιάχτηκε αυτό Θεό δια του Ιησού Χριστού και για τον Χριστό. Και όχι μόνο φτιάχτηκε και γέμισε από τον Πατέρα Θεό με μια τέλεια ισορροπία 50% άντρες, 50% γυναίκες και όλοι οι κάτοικοι ανήκουν στον Κύριο που θα εισέλθει σαν βασιλιάς της δόξης. Γιατί αυτός εθεμελίωσε αυτήν επί των θαλασσών και εστερέωσε αυτήν επί των ποταμών. Άρα σε μια γη κατοικούμε που τα πάντα ανήκουν στον Χριστό, έγιναν δια του Χριστού από τον παντοδύναμο Θεό. Και το ερώτημα τώρα που προείπα, ποιος θα ανέβει στο όρος του Κυρίου και ποιος θα σταθεί εν το τόπο το Αγίο, να το μέγα ερώτημα. Καθώς ο Κύριος μας λέει, εγώ είμαι ο υψίστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, εγώ είμαι ο Άγιος που κατοικώ εν υψηλής και εν Αγίο τόπο. Ποιος θα ανέβει εκεί που κατοικεί ο παντοδύναμος Θεός εν υψηλής και εν Αγίο τόπο, στο όρος του Κυρίου το υψηλό και θα σταθεί στον Άγιον αυτού τόπο? Και η απάντηση απευθύνεται σε εμάς τους ανθρώπους. Εάν θέλουμε, γιατί είναι προφητευμένο επίσης και είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ανοίξατε τα σπήλας και θέλει εισέλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθεια του Θεού. Όλα άρχισαν με το Λόγο του Θεού δια του Ιησού Χριστού και θα ολοκληρωθούν με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου στη ζωή των ανθρώπων. Ποιος είναι αυτός που θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας? Ποιος είναι αυτός που θα αναστηθεί? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του Χριστού χάρη τον οποίο αναστήθη? Τι έκανε? Πρώτον, αθώος τας χείρας. Έπρατε πάντοτε το αγαθόν. Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Πάσο λέγον Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που πράττει το θέλημα του Πατρός μου. Πρώτον λοιπόν, ο αθώος τας χείρας, καθώς ο εις τον Ιησού Χριστόν δεν ευρέθη δόλος, δεν ευρέθη αμαρτία, δεν ευρέθη κατάκριση. Δεύτερον, ο καθαρός την καρδία. Αυτός δηλαδή, και εδώ αδερφοί αγαπητοί, τα πράγματα πρέπει να τα λάβουμε πολύ υπόψη μας σοβαρά. Ο καθαρός την καρδιά. Αν δεν έχεις καθαρισμένη την καρδιά σου με το αίμα του Χριστού και κατοικεί ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου μέσα σου, στον ουρανό δεν πας.
Εάν πράττεις την αμαρτία, στον ουρανό δεν πας. Ό,τι και να κάνεις, όσο και αν προσεύχεσαι, όσο και αν αγωνίζεσαι, εάν πράττεις την αμαρτία, και δεν υπάρχει αμαρτία μικρή ή μεγάλη, το ότι καπνίζω θα μου αποτρέψει από το να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών, η απάντηση είναι βεβαιότατα. Το ότι λέω ψέματα, βεβαιότατα. Δεν υπάρχουν μικρές αμαρτίες, δεν υπάρχει μικρή αμαρτία. Υπάρχει αγιασμός και δικαιοσύνη. Και αν στην καρδιά μου δεν χωνεύω έναν άνθρωπο, δεν πας στον ουρανό. Δεν πας. Πρέπει όχι μόνο να τον χωνέψεις, αλλά και να τον αγαπήσεις και να προσεύχεις ο Θεός να τον ευλογήσεις σφόδρα, 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 πιο πολύ από σένα. Καρδιά μας να είναι καθαρή. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μόνο το αίμα του Χριστού καθαρίζει την καρδιά μας. Μόνο αν βρούμε χάρη από το Θεό δια του Ιησού Χριστού, θα ελευθερωθεί κατά πάντα η καρδιά μας. Και επειδή βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι τα σημεία είναι, φανερώνουν ότι ο ερχομός του Κυρίου είναι τόσο κοντά, οποία πρέπει να είμαστε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, εις αγιασμόν και εις πολίτευμα Άγιο, τρέχοντες να συναντήσουμε τον Κύριο που έρχεται ταχαίως, σπεύδοντες. Τρίτον, αυτός που δεν έδωκε, δεν παρέδωκε την ματαιότητα, την ψυχή αυτού. Ψυχή είναι αυτό, το θέλημά σου. Τι θέλεις? Θέλεις τα αιώνια, τα ουράνια, τα ασάλευτα ή τα σαλευόμενα, τα γήινα και τα πρόσκαιρα? Είναι δική σου απόφαση, δική μας απόφαση είναι. Που παραδίδουμε την ψυχή μας. Γιατί την ψυχή μας μπορούμε να την ελέγξουμε. Τη θέλησή μας μπορούμε να την ελέγξουμε. Πάλι με τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Πάλι με το αίμα του Χριστού, το Άγιο. Και τέταρτον, και δεν όμως σε μεταδολιότητος και δεν υπάρχει πονηριά μέσα του στη ζωή του. Δολιώτης, δόλιος άνθρωπος, αλλά είναι ευθύς και ειλικρινής. Οι τέσσερις βασικές προϋποθέσεις που μας ανοίγουν το δρόμο για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και τις επαναλαμβάνω, γιατί είναι αυτές που είδε ο Θεός στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και τον οποίον κατέστησε και ονόμασε αναμάρτητο, επειδή είχε ακριβώς αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Έπρατε το αγαθόν και το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Κατά πάντα έπρατε το θέλημα του Πατρός. Δεύτερον, την καρδιά του φρόντιζε πάντοτε να είναι καθαρισμένη, σε αγιασμό. Τρίτον, ποτέ δεν διεκδικούσε και δεν εξητούσε τα σαλευόμενα, τα γήινα, τα πρόσχερα, αλλά πάντοτε εξητούσε τα ουράνια, τα αιώνια, τα ασάλευτα. Αυτός λοιπόν που έχει αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά με τα βεβαιότητα θα λάβει ευλογία παρακυρίου και δικαιοσύνη από τον Θεό τη σωτηρίας αυτού. Αυτός και η γενεά αυτού. Και εδώ είμαστε εμείς. Όλα τα άλλα ήταν για τον Χριστό τον Κύριό μας. Αυτό το εδάφιο το 6 αφορά όλους μας. Όλους μας, γιατί είναι γραμμένο, ξαναδιαβάζω, ανοίξατε τα σπήλας και θα εισέλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθεια. Σε μας λοιπόν ο Θεός τώρα δείχνει ένα ιδιαίτερο δρόμο που θα μας οδηγήσει με τα πάσης βεβαιότητος στο να είμαστε όχι ακροατέ αλλά εκτελεστέ του λόγου, στο να έχουμε τα χαρακτηριστικά του αναμάρτητου Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, δικαιοσύνη Θεού και η αλήθεια και ο λόγος του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού και η εξήτηση του λόγου του Θεού. Αυτά τα δύο θα μας καταστήσουν να έχουμε τα χαρακτηριστικά του Χριστού και έτοιμους για την Ανάσταση, την εκ νεκρών, για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτή λοιπόν είναι η γενεά των εξητούντων τον Κύριο, των ζητούντων το πρόσωπό σου, Θεέ του Ιακώβ. Πότε έρχεται ο Κύριος?
ξέρουμε. Δεν ξέρουμε την ημέρα και την ώρα, αλλά ξέρουμε ότι έρχεται ο Κύριος όταν και η Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιο θα κράζει «Ελθέ Κύριε Ιησού». Όταν δηλαδή θα είμεθα εξητούντες εξ όλης της καρδιάς μας, της ψυχής μας, της διανοίας μας, αλλά και ζώντες μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν είναι εύκολο, αλλά με τη χάρη του Χριστού είναι απλό, πολύ απλό. Σήμερα μπορούμε να φύγουμε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αρκεί να εξετάσουμε με προσοχή, να δοκιμάσουμε με προσοχή τα έργα μας και να είναι έργα πίστεως και κόπος αγάπης στην υπηρεσία των αδελφών μας. Να δοκιμάσουμε την καρδιά μας να είναι καθαρισμένη ύστερα από μετάνοια και επιστροφή με το αίμα του Χριστού και το Πνεύμα το Άγιο. Να απορρίψουμε με όλη την ψυχή μας κάθε τι που οδηγεί στη ματαιότητα και στα σαλευόμενα και εν τέλει να καθαρίσουμε το πνεύμα μας από κάθε δόλια σκέψη και δόλια απόφαση. Και τότε θα ανήκουμε πραγματικά στη γενεά των εξητούντων τον Κύριο, των ζητούντων το πρόσωπο του Θεού του Ιακώβου. Και αυτό είναι ο αγώνας ο καλός τον οποίο αγωνιζόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος είναι βέβαιος ότι φεύγει, είναι έτοιμος για τον ουρανό. Όχι γιατί κήρυτε καλά, δίδασκε καλά, τον χρησιμοποίησε ο Θεός για να κάνει εκκλησίες. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά για τη δόξα του Θεού και δεν ήταν παρά μόνο για τη μισθαποδοσία του. Η βεβαιότητα της εισόδου του στον ουρανό στηρίζεται στο ότι αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή αυτό τον αγώνα που μας προσκαλεί ο Θεός σήμερα να αγωνιζόμαστε, τον αγώνα τον καλό. Ήξερε ότι ο Θεός προκαταβολής κόσμου μας εκάλεσε να είμεθα Άγιοι δια του Ιησού Χριστού δια της αγάπης και ετοίμασε σε κάθε έναν από μας ένα ιδιαίτερο δρόμο τον οποίο μας προσκαλεί με έργα καγαθά, τον οποίο μας προσκαλεί να ακολουθήσουμε περπατώντας όχι κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα, γιατί όποιος περπατάει κατά το πνεύμα ουδε μία κατάκριση δεν τον βαρύνει, δεν βαρύνεται, αλλά είναι ελεύθερος, άγιος και ευλογημένος αρκεί να περπατάει κατά το πνεύμα. Και τέλος, μέσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, τις έσχατες ημέρες που καιροί είναι κακοί και τις πνευματικές και τις φυσικές, ο Θεός θέλει να διατηρούμε την πίστη πάλι με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σήμερα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας, σήμερα είναι η μέρα καλών αποφάσεων για να προχωρήσουμε με σιγουριά και ασφάλεια, με βεβαιότητα απόλυτη, στηριζόμενη στο Λόγο του Θεού, στη χάρη του Χριστού, στην αγάπη του Θεού και Πατρός και στην κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να προχωρήσουμε με ασφάλεια και απόλυτη βεβαιότητα για την μέρα εκείνη που θα ακουστεί η σάλπιγγα και σε μια στιγμή εν τη ρηπή των οφθαλμών το σώμα μας αυτό θα το δούμε να μεταμορφώνεται και να γίνεται όμοιο με του Ανεστημένου Ιησού Χριστού. Αλίμονο σε αυτόν που δεν παίρνει αυτή την καλή απόφαση και δεν την εκπληρώνει. Γι' αυτό, επειδή είμαστε άνθρωποι και επειδή σαν άνθρωποι σπολάπτεωμεν και επειδή σαν άνθρωποι είμαστε αχροί, άθλοι, ουτιδανοί, σήμερα θα ταπεινώσουμε τις ψυχές μας, το πνεύμα μας, γιατί ο ύψιστος και ο υπέρτατος ο κατοικών την αιωνιότητα κατοικεί εν τόπο υψηλό και εν αγίο τόπο, αλλά και με του ταπεινού το πνεύμα και του συντετριμένου την καρδία, για να ζωοποιεί αυτόν,
με τη χάρη και τη δύναμη που διαθέτει, ώστε να μην είμαστε επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές του έργου του Θεού και εκτελεστές του Λόγου του Θεού κατά χάριν. Αμήν.